Δίκτυο υποστήριξης προσφύγων Λαβρεωτικής δημιουργήθηκε με αφορμή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Λαβρεωτικής να μην επιτρέψει τη δημιουργία κανένας κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στα όρια του Δήμου Λαβρεωτικής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μαζευτεί κόσμος και να δώσουμε μια δυναμική απάντηση κόντρα σε όλες αυτές τις ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές στον τόπο μας. Ξεκινήσαμε με τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και τη συνεχή ενημέρωση του κόσμου σε θέματα όπως είναι τα ανοιχτά σύνορα και την επιτακτική ανάγκη. Θέματα που ο κόσμος δεν είχε ακούσει στο Λαύριο άλλη φορά ιδιαίτερα. Στην πορεία πραγματοποιήσαμε δύο αποστολές στην πρώτη γραμμή υποδοχής προσφύγων στοιχείο, όπου είδαμε από πρώτο χέρι πώς ήταν η κατάσταση, πώς ήταν η ανεπάρκεια του κράτους, δηλαδή εικόνες τραγικές μπροστά στα μάτια μας. Επιστρέφοντας από τη Χίο, δεν είχαν περάσει ούτε δύο μέρες όταν μας ανακοίνωσαν ότι έρχονται πρόσφυγες. Πρόσφυγες στο Λαύριο υπάρχουν από το 1948. Οπότε ο κόσμος είναι συνηθισμένος. Συγγνώμη, δεν έχω ξανά. Δεν πειράζει, μια χαρά τα λέω. Ωραία. Θα ήθελα να πω και το κομμάτι αυτό. Σαν δίπλα στηρίζουμε τη δράση της Επιτροπής των Κούρδων του Κέντρου Ετούντων Ασύλων Λαυρίου στον αγώνα τους για αποκατάσταση του κτηρίου, το οποίο είναι σε τραγική κατάσταση και για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτή τη στιγμή πρόσφυγες έχουν κάνει μια κατάληψη εισαγωγικά σε χώρο με ελεηνατημένα κοντέινερ που προορίζονταν για αυτούς στη θέση Νεράκι στο Λαύριο και είμαστε κοντά τους σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Τώρα για το θέμα, για το κέντρο. Για το κέντρο φιλοξενίας, το οποίο βρίσκεται στο Σούνιο, είναι σε μια παλιά κατασκήνωση. Σε συνθήκες, σε σχέση με άλλα κέντρα, αρκετά καλύτερες. Αλλά τα προβλήματα βέβαια είναι παντού τα ίδια. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των προσφύγων. Προσπαθούσαμε να τους δώσουμε... Δεν ήμασταν και πάρα πολλά άτομα, δηλαδή μία ομάδα 15 ατόμων, ήμασταν μόνοι μας, δεν υπήρχαν ούτε ΜΚΟ, δεν υπήρχε κανένας στην αρχή. Και παλεύαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Έστω ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, κάτι να αισθανθούν πιο άνετα. Τώρα που ο κυβερνητικός σχεδιασμός, όπως φαίνεται, αποφάσισε πως δεν χρειάζεται πια τους αλληλέγγυους, άρχισαν να καταφτάνουν και οι πρώτες ΜΚΟ. Αμέσως πήραν από μόνοι τους το ρόλο του αφεντικού. Πήραν τη διαχείριση, σκοπεύουν να πάρουν τη σύντηση, η οποία βέβαια η σύντηση ήταν catering, αλλά φαίνεται προς τα που πάει το πράγμα. Βρήκαν έτοιμα υλικά από αλληλέγγυους που είχαν μαζευτεί με κόπο εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλουν να αναλάβουν και τη διαχείριση αυτών. Και γενικά μια κατάσταση αρκετά διαχειρίσιμη σε σχέση με τις πρώτες μέρες που ήμασταν στο κέντρο εμείς, ας πούμε. Είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή και το έχουμε δηλώσει και στη διοίκηση του κέντρου ότι εμείς είμαστε αλληλέγγυοι, ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί πέρα και σκοπός μας είναι να παραμείνουμε και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Θα αγωνιστούμε να παραμείνουμε στο πλευρό των προσφύγων και στον χώρο.